Καλησπέρα και από μένα. Kalliopi Dasyra, είμαι αστροφυσικός. Όπως λέει το όνομά μου, είμαι από τη Σύρο, λέει, κατά καταγωγή, αλλά αυτό δεν ισχύει, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Οπότε ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για τη χαρά που μου κάνανε να είμαι εδώ σήμερα και να κλείσω αυτή την όμορφη μερίδα. Η ομιλία την οποία μου δώσανε, το θέμα που μου δώσανε να σας αναπτύξω, είναι το κατά πόσο είναι επιτακτική η ανάγκη του επικισμού του πλανήτη Άρη. Ή πού να πάμε βασικά μετά το φεγγάρι, όπως βλέπετε σε αυτή την όμορφη διαφήμιση από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Εταιρεία. Αυτή την είδα πρόσφατα στο Σκύφολ, στο αεροδρόμιο, σε ένα ταξίδι που είχα πάει στην Ολλανδία για ένα συνέδριο του κλάδου μου. Ο κλάδος μου τι είναι, είναι η εξέλιξη των γαλαξιών. Μελετώ το πώς επηρεάζουν πιο συγκεκριμένα οι μαύρες τρύπες στις γαλαξίες. Και όσοι ίσως έχετε διαβάσει κάτι για το θέμα, θα αναρωτιέστε πιθανόν πώς είναι δυνατόν μια μαύρη τρύπα να πειράσει έναν ολόκληρο γαλαξία. Αυτά θα μου πείτε που διαβάζαμε, λένε ότι μια μαύρη τρύπα μπορεί να απορροφήσει ύλη η οποία βρίσκεται, ας πούμε, σε μια απόσταση τύπου ενός πλανητικού συστήματος ή κάποια έτη φωτός μακριά. Οπότε, πώς είναι δυνατόν ένας ολόκληρος γαλαξίας που μπορεί να είναι 50.000 έτη φωτός να επηρεαστεί από μια μαύρη τρύπα? Η απάντηση δεν είναι βαρυτικά καθεαυτό, αλλά όταν πέφτει η ύλη σε μια μαύρη τρύπα, όταν πέφτει, ας πούμε, ένα αστέρι ή μια μεγάλη ποσότητα αερίου στη μαύρη τρύπα, αρχίζει να διαλύεται. Και όπως διαλύεται, απελευθερώνεται ενέργεια. Σε μορφή ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία βγαίνει με τη σειρά της προς τα έξω, εάν βέβαια το αντικείμενο δεν έχει πλησιάσει τον ορίζοντα γεγονότων της μαύρης τρύπας να πέσει μέσα. Αρχίζει λοιπόν, διαδίδεται η ακτινοβολία προς τα έξω και αρχίζει και σπρώχνει ουσιαστικά το αέριο που βρίσκει. Φανταστείτε κάτι αντίστοιχο με το να σκάει μια βόμβα ουσιαστικά στο κέντρο ενός γαλαξία, να υπάρχει ένα οστικό κύμα και να σπρώχνει τα πάντα όλα προς τα έξω. Ένα κομμάτι του αερίου θα φύγει από το γαλαξία, θα χαθεί. Και το κομμάτι αυτό μπορεί να μην είναι αμεληταίο, μπορεί να είναι κάτι της τάξης 100 εκατομμύρια φορές τη μάζα του ηλίου μας. Οπότε κάτι τέτοιο θα συμβάλλει στο πώς θα μοιάζει στο μέλλον ο γαλαξίας, στην δομή του, θα την αλλάξει. Παρόμοιο πράγμα μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που δεν είναι ακτινοβολία αυτή που κάνει τη ζημιά, αλλά θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε ένα πίδακα, συνοπίδακα. Είναι ηλεκτρόνια τα οποία καθώς πηγαίναν να πέσουν στη μαύρη τρύπα, πιάστηκαν σε κάποια μαγνητικά πεδία και εκτοξεύτηκαν προς τα έξω σε μια μορφή δέσμης που κουβαλάει πολλή ενέργεια, γιατί ουσιαστικά κινείται με ταχύτητες παρόμοιες με αυτές της φωτός. Οπότε όπως κινείται αυτό στο γαλαξία σιγά-σιγά, αναποθέτει ενέργεια και πάλι κάνει το ίδιο πράγμα. Σπρώχνει το αέριο, το διώχνει έξω από το δυναμικό. Αλλά για να μην σας εξηγώ έτσι πάρα πολύ κουνώντας τα χέρια, έχω ετοιμάσει μια animation που ήθελα να σας δείξω από αυτού. Το τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, ένα κοντινό μας γαλαξία, για να καταλάβετε λίγο καλύτερα. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Είναι ο γαλαξίας IC563, είναι σχετικά κοντά, επαναλαμβάνω, στη Γη, είναι 160 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Αυτό για μας είναι σχετικά κοντά. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα του γαλαξία, πραγματική. Τώρα θα δούμε την animation, θα δούμε τα αστέρια που έρχονται σε ένα έλλειψη σφαιροειδές και το αέριο που βρίσκεται σε έναν δίσκο, αυτόν εδώ. Στα πιο πυκνά νέφη του δίσκου γεννούνται νέα αστέρια και στο κέντρο του γαλαξία υπάρχει μια μαύρη τρύπα. Στη μαύρη τρύπα πέφτουν λοιπόν τα ηλεκτρόνια, πιάνονται όπως λέγαμε σε μαγνητικά πεδία και εκτοξεύονται προς τα έξω στη μορφή πίδακα, που είναι αυτή η κόκκινη δέσμη που διαδίδεται. Έρχεται ο πίδακα, στρακάρει στα σύννεφα που βρίσκει, τα διαλύει, τα σπρώχνει και δημιουργεί πολλοί μαζικούς ανέμους. Αυτό το που βλέπετε, το ροζ κουκούλι και το άσπρο αέριο που κινείται. Η άνεμη αυτή είναι πραγματικά βαργή. Όπως σας έλεγα, σε αυτήν την περίπτωση είναι πάνω από 2 εκατομμύρια φορές τη μάζα του ηλίου. Και ένα κομμάτι αυτού του ανέμου χάνεται τελείως από το γαλαξία, του πραγματικά θα αλλάξει πολλά πράγματα σε αυτό που θα συμβεί στο μέλλον, που ήταν να συμβεί στο μέλλον. Τώρα, γιατί σας τα λέω όλα αυτά που κολλάνε με το θέμα του Άρη, ίσως να υπάρχει πιθανότητα να βιώσουμε κάτι τέτοιο αργότερα στη Γη, δηλαδή θα βγει ένας πίδακας από τη μαύρη τρύπα που υπάρχει στο κέντρο του γαλαξία μας και πόπο συμφορά πρέπει να φύγουμε? Όχι, αυτό δεν θα συνέβαινε. Καταρχήν, δεν πέφτει πολύ ύλη στη μαύρη τρύπα που υπάρχει στο κέντρο του γαλαξία μας. Φαντάζομαι το ξέρετε περισσότερο ότι υπάρχει μια μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας. Αλλά δεν απορροφά πολύ μεγάλη ύλη. Αυτή τη στιγμή, το 2017, θα πέσει ένα μικρό συννεφάκι, πάλι μικρό για τα αστροφυσικά δεδομένα, δεν θα κάνει αυτή η ζημιά. Αλλά ακόμη και αν θεωρητικά γινόταν, και εμείς δεν μπορούσαμε να το δούμε, και πάλι θα έπαιρνε τουλάχιστον 25.000 χρόνια έως ότου να φτάνε αυτός ο πίδακας ή το φως, αν ήταν περίπτωση ακτινοβολίας, μέχρι τη Γη. Οπότε ουσιαστικά έχουμε χρόνο να ανησυχούμε, δεν είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να σηκωθούμε να φύγουμε ακόμα στον Άρη, και ούτε εκεί θα σωνόμαστε άλλωστε. Θα υπήρχε άλλος πιθανόν αστροφυσικός λόγος για τον οποίο θα λέγαμε να πάμε στον άλλο πλανήτη. Μπορεί, για παράδειγμα, να φοβόμαστε στους αστεροειδείς, ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν είδαμε και θα είναι τόσο μεγάλο που να κάνει ζημιά και να έχουμε αντίστοιχο πρόβλημα όπως οι δεινόσαυροι πιθανόν. Και πάλι οι πιθανότητες είναι αρκετά μικρές, αλλά είναι τυχόν ένα σενάριο. Ο βασικότερος όμως λόγος κατ' εμέ για τον οποίο θα θέλουμε να πάμε παραπέρα, το βασικότερο κίνητρο κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, θα έλεγα, είναι πραγματικά η περιέργεια του ανθρώπου. Το μεγάλο όνειρο του ανθρώπου ήταν να πάει πάντα πιο μακριά. Όταν ήταν καθυλωμένος στη Γη, ήθελε να πετάξει. Πολλά χρόνια μετά τον Ίκαρο, οι αδερφοί Ράιτ κάναν τα αεροπλάνα. Μετά θέλαμε να πάμε στο φεγγάρι, ο Άρνσον πάτησε στο φεγγάρι. Οπότε είναι λογικό το επόμενο βήμα να είναι κάποιος άλλος πλανήτης.
Εδώ πέρα θα μου πείτε, ωραία, γιατί να πάμε στον Άρη και να πάμε, για παράδειγμα, στην Αφροδίτη, ο επόμενος κοντινότερος πλανήτης. Ίσως να έχει κάποιος μια απάντηση, ίσως και όχι. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι η Αφροδίτη είναι κοντινότερα στον ήλιο από ότι εμείς, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ πιο ζεστή. Η θερμοκρασία της επιφάνειάς της είναι συνήθως της τάξης 500 βαθμών Κελσίου, οπότε οτιδήποτε και να βάζαμε εκεί πέρα ουσιαστικά θα έλειωνε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι η περιφορά, αν θέλετε, της Αφροδίτης γύρω από τον εαυτό της γίνεται πολύ αργά. Οπότε μια ημέρα, ένα 24ωρο μάλλον αντίστοιχα στην Αφροδίτη, διαρκεί όχι όσο 243 ημέρες στη Γη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε περίπτωση, ακόμη και να μπορούσαμε να πάμε χωρίς να λιώσουμε, ο κυρκαδικός κύκλος του ανθρώπου να ταυτιστεί με μια τέτοια διάρκεια. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο υποψήφιο, που είναι ο Άρης. Ο Άρης έχει περιστροφή επίσης 24 ωρών, οπότε αυτό βολεύει τέλεια. Από θερμοκρασίες τι κάνουμε, εκεί βρισκόμαστε από μείον 150 βαθμούς Κελσίου ως 20 βαθμούς Κελσίου, τις πιο ζεστές, ας πούμε, στις πιο ζεστές περιοχές και μέρες. Εντάξει, θα κρυώναμε, πιθανόν, θα παγώναμε, πιθανόν, αλλά θα βάζαμε λοιπόν τη στολή μας και θα καθόμασταν να απολαύσουμε αυτό το τοπίο, με το καμάρι του κατακτητή, όπως αυτό που βλέπουμε στην ταινία The Martian. Ήρθε λοιπόν η σειρά του Άρη και για να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής αναφορικά με το να προσπαθούμε να πάμε στον Άρη. Η πρώτη προσπάθεια να προσεγγίσουμε αυτό που λέμε ένα fly-by, μια αποστολή που πέρασε από κοντά για να συλλέξει δεδομένα, έγινε το 1960 από τη Σοβιετική Ένωση και έκτοτε έχουν γίνει άλλες 56 μη επανδρομένες αποστολές. Από αυτές, περίπου 25 στέφθηκαν με επιτυχία και 9 από αυτές που επέτυχαν είχαν στόχο να προσγειωθούν και προσγειώθηκαν. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι αυτό το Curiosity που βλέπετε εδώ πέρα, ένα ρόβερ το οποίο πήγε στην επιφάνεια, συνέλεξε στοιχεία και μας έστειλε πίσω τα αποτελέσματα. Το επόμενο βήμα προφανώς είναι πολύ πιο μεγαλόπνο. Πάμε για να μείνουμε. Τι πιο αυτονόητο. Θέλουμε να κάνουμε λοιπόν τέτοιου τύπου κατοικίες και να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Για να δούμε τι λέει για όλα αυτά η NASA. Μόλις αυτό το μήνα ψηφίστηκε στο Αμερικάνικο Κογκρέσο ένα κονδύλι, το οποίο λέει ότι ναι, όντως αποφασίζουμε θα πάμε πέραν από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτό που θα γίνει έτσι streamline τα επόμενα χρόνια είναι ότι θα αρχίσουμε πολύ συστηματικές βόλτες στο διάστημα, αλλά κοντά στο φεγγάρι πλέον. Θα αρχίσουμε πολύ βαθιές σε βάθος χρόνου αποστολές και θα πάμε να παρακλίνουμε την πορεία ενός αστεροειδούς, να του πάρουμε ένα μικρό κομματάκι και να το φέρουμε για ανάλυση πίσω, να έχουμε καλύτερη πρόσβαση. Αναφορικά με τον Άρη τον ίδιο, αυτό που θα γίνει θα είναι να στείλουμε πολλαπλές μη επανδρομένες αποστολές πρώτα. Προφανώς αποστολές θα πάνε εκεί πέρα πάλι, θα προσγειωθούν. Θα πέσουν στην επιφάνεια του Άρη, εν πάση περιπτώσει, και θα συλλέξουν στοιχεία. Μία από αυτές θα επιστρέψει βασικά με πάλι κάποιο δείγμα και γύρω στο 2030 θα πάνε οι πρώτοι άνθρωποι να μπουν σε τροχιά γύρω από τον Άρη κατά την NASA και όπως λένε και αυτοί, we're well on the way to getting there, landing there and living there eventually. Αυτά λέει το Αμερικάνικο Δημόσιο. Για να δούμε τώρα τι λέει και ο ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας σε αυτήν την περίπτωση είναι το Mars One. Είναι κυρίως μια Ολλανδική εταιρεία με μια σύμπραξη με μια μικρότερη Ελβετική. Ο δικός χάρτης για το Mars One λέει κυρίως ότι γύρω στο 2024 θα έχουμε στείλει τους πρώτους δορυφόρους τηλεπικοινωνιών για να μπορεί να υπάρχει ένα μπρος-πίσω. Γύρω στο 2030 πάλι και αυτοί θα στείλουν κάποια διαστημόπλαια με κάργο για να μπορούν να στηθούν οι εγκαταστάσεις. Και από το 2031 και μετά θα αρχίσουν να στέλνουν και πληρώματα που θα στήσουν όλα αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί. Τα πληρώματα αυτά ξέρουν εξ αρχής ότι δεν θα γυρίσουν, αυτό το ταξίδι είναι χωρίς επιστροφή, και θα αναρωτιόταν κανείς τι θα κερδίσουν οι άπικοι. Γιατί να πάω, γνωρίζω ότι θα πάω να πεθάνω στον Άρη. Ίσως είναι τα τοπία που σας έδειξα στην αρχή και θέλουν να καμαρώσουν για λίγα δευτερόλεπτα έτσι, τη νίκη τους. Ίσως την ευτυχία της πρωτοπορίας θα είναι οι πρώτοι που κατάφεραν αυτή τη νίκη. Ίσως την υστεροφημία. Η υστεροφημία είναι άλλωστε κάτι το οποίο από την αρχαιότητα οι άνθρωποι επεδίωκαν. Και αν ίσως έχετε την ταινία The Passengers, να θυμάστε μία συγγραφέα, παύλα δημοσιογράφο, η οποία ήθελε να πάει στον αντίστοιχο πλανήτη για εκείνη την ταινία. Γιατί ήθελε να είναι η πρώτη που θα καταγράψει τα ιστορικά του τι συνέβη την πρώτη περίοδο στον καινούριο πλανήτη. Δηλαδή, βασικά ήθελε να γίνει ένας Ηρόδοτος, αλλά για τον καινούριο πλανήτη και να έχει πάντα αυτή την αναφορά. Η Mars One ίδια λέει ότι μια αποστολή στον Άρη θα εμπνεύσει γενιές και γενιές να θεωρούν ότι όλα τα πάντα είναι εφικτά. Τι θα χάσουν τώρα οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί πέρα? Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο σε όλους. Θα χάσουν τους ανθρώπους που αγαπούν, θα χάσουν τη γη που μπορεί να είναι υπέροχη, αυτά τα μπλε τοπία, τα μπάνια τους θα αλλάξουν, οι συνήθειες θα αλλάξουν, τέρμα πια αυτά, στην πισίνα όλοι. Τι θα αντιμετωπίσουν οι άπικοι στο ταξίδι για να πάνε εκεί? Δεν θα είναι και ότι ευκολότερο.
Καταρχήν, το ταξίδι είναι περίπου 6 μηνών και θα υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση. Θυμάμαι όταν δούλευα για τη Γαλλική Διαστημική Εταιρεία, είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συμμετάσχει σε ένα ψυχολογικό καθαρά πείραμα, λεγόταν Mars 500. Τι συνέβη σε αυτό το πείραμα, βάλανε, αν θυμάμαι καλά, 6 ανθρώπους σε ένα κοντέινερ, προσπαθώντας να κάνουν imitate τις συνθήκες στο διάστημα. Δηλαδή θα τους αφήνανε τόσο χρόνο όσο θα έπαιρνε ένα ταξίδι στον Άρη. Το υπολογίσαν σαν 500 μέρες, γιατί πήραν υπόψη το χρόνο για να πας, το χρόνο να γυρίσεις και το χρόνο αναμονής που χρειάζεται από τον Άρη για να είναι οι πλανήτες σε σωστές θέσεις, για να μπορέσει το διαστημόπλοιο να επιταχυνθεί και να γυρίσει πίσω στη Γη. Τους βάλαν λοιπόν για 500 μέρες και τα πράγματα σχετικά δουλέψανε. Προφανώς υπήρχαν ψυχολογικές κόντρες κτλ., αλλά τα πράγματα δουλέψανε γενικά. Βέβαια, στο συγκεκριμένο πείραμα, τους δημιουργούσαν που και που τεχνητά προβλήματα για να τα βιώσουν, αλλά αυτά ξεπεράστηκαν δεδομένου ότι πραγματικά δεν εξαρτώνει η ζωή τους από αυτά. Τώρα, φανταστείτε στην πραγματική ζωή όταν θα πηγαίνουμε στον Άρη, που θα προκύψουν πραγματικά προβλήματα στο διαστημόπλαιο, θα κρέμε τη ζωή σου, θα το επικοινωνήσεις. Αν δεν μπορείς να το επικοινωνήσεις άμεσα. Γιατί το φως ταξιδεύει με πεπερασμένη ταχύτητα, με ταχύτητα του φωτός επικοινωνούμε. Και για να πάει σήμα κατά μέση τιμή από τη Γη στον Άρη, θέλει 14 λεπτά. 14 να πάει, 14 να γυρίσει για κάθε μικρό τεχνικό πρόβλημα που προκύπτει. Οπότε αντιλαμβάνεστε, παίρνει πολύ χρόνο να λυθεί. Το debugging παίρνει πολύ χρόνο. Αυτός ο χρόνος που σας έδειξα είναι η μέση τιμή αναφορικά με τις τροχιές της Γης σε σχέση με τον Άρη. Μπορεί να είναι και 4 λεπτά, είναι πολύ κοντά. Μπορεί να είναι και 24 λεπτά, είναι μακριά. Φτάσαμε τώρα λοιπόν στον Άρη, τα καταφέραμε, τι έχουμε να βιώσουμε εκεί πέρα. Διαφορετική επιτάχυνση της βαρύτητας. Ο Άρης έχει το 1/10 της μάζας της Γης και περίπου τη μισή ακτίνα. Αυτό θα δυσκολέψει βέβαια και τις κινήσεις. Δεν θα είναι τόσο τραγικά αργές όσο το φεγγάρι, αλλά θα είναι αργές. Και βεβαίως θα δυσκολέψει και τις συνθήκες ζωής, γιατί θα έχουν διαφορετικούς πόνους στα κόκαλα, στους μύες κτλ. Θα επιδεινώσει την υγεία λοιπόν. Μετά θα υπάρχει πρόβλημα με την πρόσβαση στο νερό. Γνωρίζουμε ότι στον Άρη υπάρχει νερό, αλλά δεν υπάρχει νερό ακριβώς, υπάρχει πάγος. Υπάρχει πάγος στο βόρειο πόλο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Κάποτε θεωρούμε ότι ο Άρης ήταν κάπως έτσι και θα θέλαμε πάλι να είναι έτσι προφανώς. Και το ξέρουμε γιατί και υπάρχουν κοιτάσματα πάγου κάτω από το υπέδαφος, αλλά και γιατί υπάρχουν σημάδια στην επιφάνειά του που δείχνουν ότι κάτι είχε κυλήσει από εκεί πέρα στο παρελθόν. Υπάρχουν ίχνη. Άπαξ λοιπόν και βρήκαμε τον πάγο, πρέπει ωστόσο να το εξεργαστούμε κιόλας για να βεβαιωθούμε ότι έχει τα σωστά ίχνη στοιχεία για να νεπώσουμε ουσιαστικά. Θα υπάρχει δηλαδή και εκεί μια δυσκολιούλα. Μετά έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα με την έλλειψη ατμόσφαιρας. Αυτό συνεπάγεται πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οτιδήποτε πάει να πέσει δεν είναι αυτονόητο ότι θα καεί λόγω τριβής στην ατμόσφαιρα, όπως συμβαίνει με τη Γη. Δεν είναι μόνο η μεγάλη αστεροειδής πρόβλημα, μπορεί να είναι και ένας μετεωρίτης και ένα βοτσαλάκι θα μπορούσε να σου κάνει ζημιά στις εγκαταστάσεις σου. Μετά έχεις προβλήματα με τις κοσμικές ακτίνες. Τι είναι οι κοσμικές ακτίνες? Είναι ηλεκτρόνια που κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, έχουν εκτοξευτεί για παράδειγμα από αστέρια που έχουν σκάσει, σούπερνόβα τα λέμε. Μπορεί, αυτά θα σου κάνουν ζημιά στα ηλεκτρονικά σου, πιθανόν. Και μετά έχουμε την ίδια την περιόδια εκνοβολία του ηλίου που κάνει ζημιά σε εμάς τους ίδιους. Οπότε από όλα αυτά πρέπει να προστατευτούμε. Και ένας τρόπος είναι να πάμε στο υπέδαφος, οπότε οι κατοικίες να γίνουν υπόγειες. Όπως βλέπετε σε αυτό το σκίτσο εδώ πέρα από το National Geographic. Εδώ μένουν οι άνθρωποι, ανεβαίνουν που και που για να κάνουν τις δουλειές τους, το κοίτασμα παγώ από κάτω. Τι μας λέει λοιπόν αυτό? Αυτό μας λέει ότι ο αποικισμός του Άρη δεν θα είναι εύκολο πράγμα, με την ότι δεν θα μπορούμε να πάμε σε μαζικές κλίμακες. Αυτό υπάρχει μεγάλος περιορισμός χώρου. Δηλαδή, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τον Άρη σαν το δεύτερο μας σπίτι, ή θα αφήσουμε τη Γη να πάμε στην Άρη? Προφανώς όχι. Σαν τι θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε? Ίσως πιθανόν σαν ένα deposit της ανθρωπότητας. Δηλαδή, στέλνουμε κάποιους ανθρώπους έτσι ώστε αν τα πράγματα πάνε πολύ, 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 πολύ στραβά στη Γη που δεν το θέλαμε, να μπορέσουμε να επαναφέρουμε, να κάνουμε ένα reset στο είδος. Θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε επαόριστον? Ούτε καν αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αυτό θα ήταν καλό, ίσως για μια εκατοστή, μάλλον τάξη μεγέθους 100 χρόνων. Αν πάμε σε χιλιετίες, 10.000 χρόνια, οι άνθρωποι αυτοί θα αρχίσουν να υφίστανται πολύ, πολύ σοβαρές μεταλλάξεις για να καταφέρουν να επιβιώσουν σε ένα τόσο διαφορετικό περιβάλλον. Οπότε πάλι δεν θα επαναφέραμε ακριβώς αυτό που στείλαμε. Τι μαθαίνουμε από όλα αυτά? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το σπίτι μας. Και αν είναι λοιπόν να απαντήσω στην ερώτηση. Αν είναι επιτακτική ανάγκη επικισμού του πλανήτη Άρη, θα έλεγα ότι από άποψη επιβίωσης δεν είναι. Είναι από άποψη γνώσεων και κυρίως είναι από άποψη ελπίδας. Γιατί, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, το διάστημα είναι το κατεξοχήν πεδίο που έχει δώσει συλλογικά στην ανθρωπότητα την ελπίδα. Η μεγαλύτερη ίσως ελπίδα που έχει η ανθρωπότητα μέσω του διαστήματος, για να το πω ανάστροφα. Θυμάμαι έτσι πολύ χαρακτηριστικά κάποια λόγια του Ομπάμα επί του θέματος που είχε πει όταν σχολίασε όταν πήγαμε στο φεγγάρι. Είχε πει λοιπόν για τον Κέννεντι το παρακάτω. Είχε πει ότι όταν λέει ο Κέννεντι κοίταξε το φεγγάρι, δεν είπε είναι πολύ μακριά πού να πάμε, είπε να πάμε. Και επίσης ο Ομπάμα είχε πει ότι η ελπίδα είναι το να ρεματίζεσαι, να αγωνίζεσαι και να δουλεύεις για αυτό που μέχρι τώρα σου φαινόταν αδύνατο.
Το δικό μου σχόλιο επί όλων αυτών είναι ότι πραγματικά η μεγαλύτερη χαρά της επιβράβευσης προκύπτει από επιλογές οι οποίες δεν είναι συμβατικές. Κάτι το οποίο δεν θα περίμεναν οι άλλοι αυτονόητο να κάνεις. Εκεί μπορεί να ανταμυφθείς καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Εγώ το έχω βιώσει με την επιστροφή μου στη χώρα. Μετά από 11 και χρόνια στο εξωτερικό ήθελα να γυρίσω. Είχε ήδη ξεκινήσει η κρίση. Όλοι μου λέγανε αλήθεια τώρα. Σου δίνουν αυτό το βλέμμα το σοβαρά και σοβαρά. Αλήθεια, αποφάσισες να το κάνεις. Απάντησα ναι, αυτό θέλω. Σίγουρα και οι άνθρωποι στον Άρη θα δέχονται αυτό το βλέμμα όσοι που θέλω να πάω και ακόμα χειρότερο προφανώς. Αλλά για μένα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έχει υπάρξει η δικαίωση με την έννοια ότι βγήκε ένα πολύ ωραίο project. Έχω καλούς φοιτητές. Το project αυτό οδήγησε σε ένα βραβείο, το βραβείο Λορεάλ UNESCO για τις γυναίκες στην επιστήμη, που με έφερε εδώ πέρα. Οπότε βλέπετε το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. Και κατά κάποιον τρόπο, όλα είναι όμορφα με τρόπο που δεν το φαντάζεσαι στην αρχή. Και με αυτό ήθελα να καταλήξω με κάτι άλλο που αφορά στην ελληνική πραγματικότητα, κάτι που ακούσαμε πρόσφατα. Είναι η δημιουργία της Ελληνικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Σίγουρα τα ακούσατε, όλοι γελάτε. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη τώρα μέσα στην κρίση εμείς να κάτσουμε να κάνουμε ελληνική διαστημική υπηρεσία. Και η απάντηση είναι ναι, είναι εμφανώς επιτακτική, γιατί το διάστημα δεν είναι πλέον είδος πολυτελείας, θα το έλεγα ως βασικό αγαθό. Είναι βασικό αγαθό και για τις τηλεπικοινωνίες, αυτονόητα, και για την ασφάλεια της χώρας, κοιτάμε τη χώρα από ψηλά, και γιατί βεβαίως μπορούμε να κάνουμε επαναπατρισμό και κονδυλίων και ανθρώπων. Αλλά ας αφήσουμε πάλι όλη αυτή την εκλογήκευση έξω από τη συζήτηση. Και πάλι ο βασικός λόγος γιατί θέλουμε να το κάνουμε είναι για την ελπίδα, για τη συλλογική ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Μέσα από πράγματα που μέχρι πρώτενος πραγματικά δεν θεωρούσαμε εφικτά και τα κοροϊδεύαμε. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα με αρκετό χιούμορ από αυτού του θέματος. Θα σας δείξω ένα βίντεο από το ράδιο Αρβίλα το 2010, στο οποίο επαναφέρουμε ένα πύραυλο και μόνο εμείς οι Έλληνες επιστήμονες μπορούμε να το κάνουμε. 3, 2, 1. Παιδιά, σχολάσαμε. Αύριο πάλι και εκτόξες για να βάλετε για αύριο. Μόνο οι Έλληνες επιστήμονες μπορούν να το κάνουν αυτό, γατάκια. Και τώρα, 2017, η SpaceX, ιδιωτική εταιρεία στην Αμερική, επαναφέρει τον πύραυλο. Γιατί τον επαναφέρει, γιατί μας συμφέρει. Βασικά, πάει ο πύραυλος, αφήνει το δορυφόρο σε τροχιά, τον φέρνουμε πίσω για να τον στείλουμε για τον επόμενο δορυφόρο. Μην το φτιάχνουμε κάθε φορά από την αρχή και πληρώνουμε. Λοιπόν, θα δείτε κάτι εντυπωσιακό. Επανέρχεται ο πύραυλος και κάθεται προσγειώνεται σαν την πάπια στη θέση του. Εδώ πέρα βλέπουμε σε λίγο θα ανοίξει, ναι, εδώ πέρα, κινητήρες για να επιβραδύνει την πτώση. Υπάρχουν πτερήγια τα οποία δίνουν μια όθηση να πάει στη σωστή τροχιά. Και θα το δείτε τώρα που θα πάει να προσγειωθεί όρθιο. Landing legs have deployed. Εντυπωσιακό, έτσι. Άλλη μια επανάληψη. Landing legs have deployed. Λοιπόν, τι Stage 1, touchdown, confirmed. Τι θέλω να σας πούμε όλα αυτά, είναι ότι εμείς οι ίδιοι θέτουμε εμπόδια στον εαυτό μας και ότι αν καταφέρουμε να τα αναιρέσουμε, μπορούμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Και με αυτά σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, που κάτσατε μέχρι τέλους.